πολύ μεγάλες εξελίξεις φαίνεται ότι θα έχουμε μέσα στο 2024 όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια που αποστέλει η Δύση στην Ουκρανία και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αν όχι η σημαντικότερη, η Υφυπουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλατ, βρέθηκε για επίσκεψη στο Κίεβο και εκεί παραγόρησε πολύ σημαντικές και ταυτόχρονα ενιγματικές δηλώσεις, καθώς σε κάποια από αυτές είπε ότι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον στρατό του περιμένουν ωραίες εκπλήξεις στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία. Και συνέχισε λέγοντας ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταφέρει τεράστιες ζημιές στις χερσαίες δυνάμεις του Πούτιν και στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή η δήλωσή της, η οποία έγινε μετά την ενημέρωση που είχε από τους Ουκρανούς αξιωματούχους, πρέπει να αφορά και την είδηση που κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα στα ξένα μέσα ενημέρωσης και αναφέρει ότι ουκρανικά θαλάσσια drones επιτέθηκαν και βύθισαν χθες το βράδυ ρωσική κορβέτα που άνοικε στο στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα, όσο για τις υπόλοιπες ωραίες εκπλήξεις, άμεσα στρατιωτικοί αναλυτές ξεκίνησαν να κάνουν εκτιμήσεις για το τι μπορεί να αφορούν και κατέληξαν στις κατευθυνόμενες ρουκέτες GLCDB που φαίνεται ότι θα παραλάβει το ταχύτερο το Κίεβο, που θα είναι και η πρώτη χώρα που θα τις δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Μια άλλη όμως δήλωση, αυτή τη φορά του επικεφαλής της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Κυρίλο Μπουντάνοφ, που αφορούσε κυρίως τον πολλαπλασιασμό των χτυπημάτων στο ρωσικό εδάφος, αλλά κατέληγε στο τέλος ότι τα αεροσκάφη Α-10 θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες της Ουκρανίας στη γραμμή του πολέμου, έβαλε μια νέα παράμετρο που ως τώρα δεν είχε αναφερθεί. Αυτή της αποστολής στην Ουκρανία των δολοφόνων των τεθωρακισμένων οχημάτων των αεροσκαφών Α-10. Τίποτε λοιπόν δεν πρέπει πια να μας ξενίζει, αφού οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί τους έσπασαν πια όλα τα ταμπού και αποστέλνουν στην Ουκρανία ό,τι οπλικό σύστημα έχουν στο προστάσιο τους, εκτός από πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον ακόμα. Και όταν μια πολιτικός όπως η κυρία Νούλατ, που πιστεύουμε ότι είναι αυτή που χαράζει τη γραμμή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, λέει ότι έρχονται εκπλήξεις για τη Ρωσία, τότε θα πρέπει όντως να τις περιμένουμε.